Μέβημα Κυρίου Ερμέ, μου γίνε και έκλεισε με. Ευαγγελίσαστε φτωχείς, απέσταρκε. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτη άφεση και διευθύνεις ανάβλεψη. Αποστείλε τετραγμένους εν αφέση. Κηρύξε εν αυτόν Κυρίου Χριστού. Αδερφοί μου, η σημερινή εικόνα την οποία μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι κάτι το οποίο περικλεί ολόκληρον την απηγής παρουσία του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Εσύ θα λέγεις στην Ναζαρέτ, όπου είναι τετραγμένος, αναθρεμένος. Εσύ ήρθαν στην Ναζαρέτ όπου ανατράφηκε και εκεί εισήρθαν στην συναγωγή, δηλαδή στην εκκλησία την οποία έχουμε σήμερα. Οι Εβραίοι αφεκάνουν τον τόπο της λατρείας του Θεού συναγωγή. Συνηθρίζουν δηλαδή όπως εμείς αυτή τη στιγμή συναθριζόμεθα στους ναούς για να υπνήσουμε τον Θεό μας. Εκεί στην συναγωγή υπήρχε τάξης. Μέσα στην εκκλησία όταν δεν υπάρχει τάξης, αδερφοί μου, ονομάζεται κόλασης και όχι εκκλησία. Διότι ο ουρανός είναι άκρα τάξης. Στον ουρανό δεν υπάρχει σύγχυση. Στην γη η Εκκλησία οφείλει να έχει τάξη για να είναι μέρος του ουρανού. Σε εκείνη την τάξη που υπήρχε, ως της ήθελε να ομιλήσει από την Βίβλο, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη, εξήρθεται στο μέσο και ο υπηρέτης του ναού του έδιδε βιβλίο και ανεγύρωση. Αυτό συμβαίνει με τον Κύριό μας. Εκεί που εκάθεται όλος ο κόσμος, εσηκώθη και εστάθη στο μέσο του ναού και ήρθε ο υπηρέτης και του έδωκε βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Ο προφήτης Ισαΐας έζησε 800 χρόνια πρόχριστο και έγραψε ο προφήτης Ισαΐας για το αυτήν την βίβλο ανεγίνωσον οι Εβραίοι τον προφήτη ή τους προφήτας. Την ημέρα εκείνη όμως εδόθη στον Χριστόν από το βιβλίο του Ισαΐου και ή το τυλιγμένο το βιβλίο εκείνο και το άνοιξε. Και στάθη ο Κυριός μας στα χωρία αυτά του Ισαΐου τα οποία έχουν. Πνεύμα Κυρίου επεμέ που είναι και έχρισε. Εγώ τους έλεγε τους Εβραίους, είμαι ο Υιός ο μονογενής και Λόγος του Θεού. Είμαι εγώ ο οποίος με έχρισε με πνεύμα Άγιο.
Είμαι άνθρωπος και δεν βλέπετε, διότι εάν ερχόμουν ως Θεός, δεν είναι δυνατό άνθρωπο να με αντικρίσει. Ταπεινώθηκα και έγινα άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να σώσω τον κόσμο. Και δι' αυτό ο Θεός μου, ο Ευουράνιον Πατέρας, με έχρισε με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή Πνεύμα Κυρίου, επ' εμέ που γίνε και με έχρισε. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς εφαρέρωσε ο ίδιος ο Πατήρ Ουράνιος την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου. Όταν εβαπτίζεται μέσα εις τον Ιορδάνη και εμφανίστηκε το Πνεύμα το Άγιο ως σύπεριστρά και ακούστη φωνή εκ του ουρανού η οποία έλεγε ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτόν να ακούετε, λέει. Εγώ είμαι, λέγει στους Εβραίους, αυτόν που γράφει ο προφήτης. Εγώ είμαι όπως έλεγε. Και με έστειλε, λέγει ο πατέρας μου, ευαγγελίσαστε πτωχείς. Με έστειλε, λέγει, να ευαγγελιστώ εις το πτώχος. Να κηρύξω δηλαδή εις το πτώχος ότι έχουν στο οργικό πατέρα, ο οποίος ενδιαφέρεται δι' αυτούς. Εάν είσαι φτωχός, αδελφέ μου, στηρίξου σήμερα επάνω στον φτωχότερο άνθρωπο, ο οποίος εμπλάσσεται πάνω στην γη. Δεν είχε τόπο να μείνει, δεν είχε τόπο να αναπαυθεί και το έλεγε ο Κύριος μόνος. Οι ανώπητες φορεούς έχουσαν και τα πετεινά του ουρανού, ο δε γιος του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν έχει που να σταματήσει. Εγεννήθη μέσα σε μία νοφάθμη. Επερπάτησε και τόπον δεν είχε δικό του. Έφευγε από τόπον εις τόπον για να δώσει το παράδειγμα εις το πτωχούς όλου του κόσμου. Και όταν απέθανε, δεν είχε τόπον δικό του για να ταφεί. Ετάφη σε ξένο μνήμα. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος εστάλει, λέγει, για να δώσει θάρρωση στου πτωχούς όλου του κόσμου. Αλλά η ερμηνεία έρχεται πιο βαθύτερα. Ήρθα, λέγει, να ευαγγελιστώ, να δώσω χαρά, λέγει, εις του πτωχούς. Ποιους πτωχούς? Εκείνους οι οποίοι αισθάνονται την αμαρτωλότητά του. Σε εκείνους οι οποίοι είναι ταπεινοί. Σε εκείνους οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν ενοχή ενώπιον. Μακάρι, λέγει, πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίμασι δια των ουρανών. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι ζώντες επάνω στην γη, οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι πτωχοί και δεν έχουν παρησία ενώπιον του Θεού, λόγω των πολλών μας αμαρτιών. Ευαγγελίσαστε πτωχοί, απέσταστε με. Πιάσαστε, λέγει, τους συντετριμένους στην καρδιά. Συντετριμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ακριβώς αισθάνεται αυτό το οποίο ζητεί ο Θεός. Καρδία καθαράν πίσω να ανεμεί ο Θεός και πνεύμα αυτά συγγέλσουν να τη συγκράτει. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός μου και εξουδενός. Άκουσες, αδερφέ μου, όταν αισθάνεσαι ότι μέσα σου έχουν συντριβεί τα πάντα λόγω της αμαρτίας. Δεν έχεις να σταθείς, ούτε να αναπνεύσεις, ούτε να κοιτάξεις τον ουρανό.
Επειδή αυτό ο Κύριος μας λέγει, ήρθα αυτήν την καρδία που συνετρίβει, που ένιωσε τα σφάλματά της, που νιώθει τα ελαττώματά της, αυτή η ψυχή, λέγει, που είναι συντετριμένη, ήρθα εγώ, λέγει, να την καρδέψω. Γεια σας, τους συντετριμένους στην καρδία. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, όταν γεννηθεί είναι ένας άγγελος, μετά από την βάπτισή του. Ο λίγον όμως και το λίγον μεγαλώνοντας μαζεύει επάνω του όπως το σίδερο μαζεύει τη σκουριά όλα τα ελαττώματα του κόσμου τούτου. Και αρχίζουν οι διοτροπίες, αρχίζουν οι φθόνοι, αρχίζουν οι αδικίες, αρχίζουν οι αμαρτίες, οι φοβερές, οι οποίες καλύπτουν τον άνθρωπο και συντρίβουν την καρδιά. Η καρδία πλέον είναι συντετριμένη και αν το παραδεχτεί, αυτό ζητεί ο Θεός. Εάν το παραδεχτεί, δι' αυτό ήρθε ο Θεός. Γι' αυτό λέγει αμαρτωλούς σώσε. Δεν ήρθα, λέγει, δια τους υγιείς, ήρθα δια τους ασθενείς. Ήρθα να θεραπεύσω αυτούς οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι άρρωστοι. Τι και αν περπατήσεις στον δρόμο και γελάς και χαριεντίζεσαι και τρέχεις και δεν έχεις τελειώμα. Είσαι ένας με μια καρδιά συντετριμένη και δεν μπόρεσες ποτέ να το αντιληφθείς. Ήρθε ο Χριστός, γεια σας λέγει τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άθεση. Εχμάλωτος ο άνθρωπος, αδελφοί μου, στα πάθη. Εχμάλωτος εις τας αμαρτίας, δεσμότης των αμαρτιών. Ο άνθρωπος είναι δεμένος μέσα εις τα πάθη του και αν δεν συντρίψει αυτά στας αλυσίδες, δεν είναι ελεύθερος. Ο άνθρωπος ο ελεύθερος είναι εκείνος ο οποίος ελευθερώνει τον εαυτό του από τα πάθη. Είναι φοβερό το παράδειγμα εκείνο του Κολοκοτρώνη, ο οποίος μαχόμενος για να ελευθερώσει την Ελλάδα, την οποία είναι σκλαβωμένη στους Αγγαρινούς. Είναι φοβερό το παράδειγμα του όταν εστάθη απέναντι από τους εχθρούς της πατρίδος και βλέποντάς τους δημιούργη μέσα του εκείνη την αγανάκτηση και την φλόγα η οποία του κατέχει για να διώξει τους εχθρούς να ελευθερώσει την πατρίδα του. Σε μία στιγμή όμως, επειδή το δέσμιος σε ένα βάθος το οποίο ονομάζεται το κάπνισμα τσιγάρος και το δεσμό της αυτού του πάθους και βλέποντας ότι απέναντι του είχε νεκρούς και ήθελε να ελευθερώσει την πατρίδα του, ήρθε σε αυτόν. Και τι, ωραία άνθρωπος λέγει, ο οποίος θέλει να ελευθερώσει την πατρίδα του και δεν είναι ελεύθερος από ένα πάθος που λέγεται τσιγάρο και εκείνη τη στιγμή το έριξε κάμω και το επάτησε και δεν το έβαλε πια στο στόμα του ποτέ. Αυτά τα πάθη πρέπει να τα διώξουμε, αδελφοί μου, διότι αυτά είναι εκείνα τα οποία εμποδίζουν την χάρη του Θεού για να σωθεί η ψυχή. Κηρύξε εχμαλώτης άφεση. Τυφλής ανάβλεψη, λέει. Υπάρχουν οι άνθρωποι σήμερα, οι περισσότεροι και όλοι οι χωρίς φως. Οι περισσότεροι έχουν το φως τους. Δια ποιους τυφλούς ομιλεί εδώ ο Θεός, ότι ήρθε να τους δώσει φως. Τυφλής λέγει, η ανάπνευση ήρθε να δώσει. Αδερφοί μου, κι αν περπατά στον δρόμο ο άνθρωπος και όμως τα μάτια του δεν βλέπουν την πραγματικότητα, είναι ένας τυφλός ο οποίος δεν βλέπει πως υπάρχει μπροστά του ο θάνατος. Νομίζει ότι θα μείνει αιώνιος.
νομίζει ότι θα κυριεύσει τον κόσμο. Νομίζει ότι αυτά τα οποία βλέπει θα είναι όλα δικά του. Ήρθε, λέγει ο Χριστός, να δώσει της τυφλής ανάβλεψη. Είναι αυτό το οποίο αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου όταν λέει: «Πάρε, λέγει, κολύριο και ρίξε τους οφθαλμούς σου δι' αναβλέψεις». Ποιον να είναι άραγες το κολύριο το οποίο λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο? Είναι η ταπείνωση πρώτον για να ανοίξουν οι οφθαλμοί σου και δεύτερον ο λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει το φως στην ψυχή. Το σώμα έχει οφθαλμούς οι οποίοι είναι ανοιχτοί. Η ψυχή έχει οφθαλμούς οι οποίοι είναι κλειστοί. Και βλέπουμε μπροστά τους πολλούς τυφλούς οι οποίοι γνωρίζουν την Αγία Γραφή απ' έξω, χωρίς να βλέπουν τα μετάκια τους. Άνοιξαν τα μάτια της ψυχής και όταν τον πλησιάσεις να του δώσεις παρηγορία, εκείνος παρηγορίεσαι. Διότι ο οφθαλμοί της ψυχής είναι ανοιχτοί και βλέπουν. Τι κι αν έχεις τους οφθαλμούς σου και κάθεσαι ολόκληρες ώρες για να τους μπογιατίσεις με φωλιές. Δεν βλέπετε τι κάνουν οι γυναίκες, αδελφοί μου? Έχουν οφθαλμούς και αυτούς τους οφθαλμούς δεν τους αρέσουν και θέλουν να τους κάνουν πιο καλύτερα. Και αν επιτρέψει ο Θεός και χάσει το φως, τότε θα κλαίει και θα θρυνεί. Δεν προσπαθεί να ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής. Η οφθαλμή της ψυχής είναι κλειστή, θεόκλειστη. Βλέπει και δεν βλέπει τα σημεία των καιρών. Όλα είναι πάνω μας αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Οι δε επιστήμονες φωνάζουν και λέγουν ότι τα αυτά καιρικά φαινόμενα δεν υπήρχουν. Και σήμερα λέγουν αυτά είναι πρωτοφανή. Δεν θέλουν να κοιτάξουν τι γράφει στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τα μάτια της ψυχής είναι κλειστά και προσπαθούν να λύσουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα με την επιστήμη. Και λέγει ο Θεός υποκριτή, έλεγε. Όταν βλέπετε τα σημεία του ουρανού, λέγεται ότι θα βρέξει όταν συσσωρεύονται τα νότια. Όταν βλέπετε τα σημεία τα δικά μου, λέγει, δεν καταλαβαίνετε ότι ήγηκε τη Δευτέρα μου παρουσία. Θέλετε μερικά να μην πούμε. Έναν από τα φοβερότερα πάντων είναι εκείνο το οποίο είπε ο Θεός. Όταν θα έρθει, λέγει, ο κόσμος όλος θα βρίσκεται, λέγει, μέσα σε μία κατάσταση να τρώει, να πίνει, λέγει, και να αμαρτά. Όπως τα σημεία του Νόε, τότε λέγει άνθρωποι έτρεπον και έπινον και αμάρτανον και ήρθεν έπνης η ημέρα εκείνη και πνίγει άπας ο κόσμος. Άλλα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε σήμερα είναι ασθένειες πρωτοφανείς οι οποίες δεν υπήρξαν στο παρελθόν. Άλλα τα οποία βλέπουμε είναι σεισμοί κατά τόπους και πόλεμοι σε όλο τον κόσμο. Άλλα τα οποία βλέπουμε είναι η ανταξία των τέκνων εναντίον των πολέμων. Αυτά τα λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, αδελφοί μου. Τα βλέπουν όμως εκείνοι οι οποίοι έχουν ανοιχτούς τους οφθαλμούς, ήρθε ο Κύριος λέει. Δούνε την πλήση ανάβλεψη και αποστείλεν εκεί τους πεθρασμένους εν αφέση. Ήρθεν ο Κύριος τους λέγει όλους τους ασθενείς να τους θεραπεύσει. Και πόσα δεν έκανε ο Κύριος τους επάνω στην γη, επί τριετή εν ολόκληρο νου και πάυσαμε διακονή των ανθρώπων.
εθεράπευεν τους ασθενείς, εξεδίωκεν τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους, διότι άπαντες ήσαν δαιμονισμένοι όπως σήμερα να δεχτούν. Όταν ακούεις τον άνθρωπο την πλασφημή, τα θεία και τα ιερά, τι είναι, δαιμονισμένος είναι. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο και εξέρχεται στους δρόμους και φωνεύει τον συνάνθρωπο του άνευ που δεν μοιάζει θείας, τι είναι, δαιμονισμένος είναι. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο σήμερα και φωνεί τον συνάνθρωπο του διότι προχωρεί, διότι σπουδάζει το παιδί του, διότι παντρεύει το παιδί του, διότι χτίζει ένα σπίτι, διότι κάνει μια πρόοδο, και εκείνος τον φθονεί και τρέχει στους μάγους, τι είναι, δαιμονισμένος είναι. Όταν βλέπεις τον άνθρωπο διαδικεί τον συνάνθρωπο του, τι είναι, δαιμονισμένος είναι. Τότε ο Κύριος μας θεράπευσε όλους τους δαιμονισμένους και όλους τους ασθενείς. Και τέλος λέγει ήρθα για να κηρύξω εν εαυτόν Κυρίου δεχτών. Ήρθα λέγει για να δώσω ένα νέο έτος. Νέο έτος η Εκκλησία μας έχει ως θρησκευτικόν έτος την 1η Σεπτεμβρίου και αρχίζουν οι επόμενοι μήνες. Εμείς όμως έχουμε την 1η Ιανουαρίου διότι ευρισκόμεθα μέσα στα εμπόρια, μέσα στα δοσοληψίας, μέσα στην παρούσα ματιότητα του κόσμου. Ήρθα λέγει να κηρύξω εν εαυτόν δεχτών το Κυρίο, νέων χρόνων, νέο ημερολόγιο λέει, νέα περίοδο της ζωής, κι άνα είναι αυτή. Είναι η εκλογής βασιλεία. Είναι ο λόγος που τον οποίο εκήρυξε επάνω στην γη ο Θεός. Είναι μια καινούρια περίοδος. Διότι προτού έρθει ο Χριστός μας επάνω στην γη, όλα ήσαν μαύρα και σκοτεινά. Ήρθε και έδωκε το φως και λέει ο ίδιος, ηγάπησαν οι άνθρωποι, μάθαν το σκότος παρά το φως. Τους έδωκα το φως και δεν το αγάπησαν. Τους έδωσα το φως και δεν το υπελόγησαν. Ηγάπησαν μάθαν το σκότος παρά το φως. Ήρθε ο Θεός και τους έδειξε ότι ένας άλλος δρόμος υπάρχει. Εγώ είμαι ο οδός, τους έλεγε. Και η αλήθεια και η ζωή. Και ο άνθρωπος ακολουθεί άλλους δρόμους, μονοπάτια και κρυμνούς. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αδελφοί μου, σήμερα μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να ειδούμε την αγάπη του την οποία έπαιγαινε σε εμάς. Και εμείς ας τον παρακαλέσουμε να μας δεχθεί στην Βασιλεία του την Εκουράνιον, αφού ποιήσουμε να πηγήσουμε το θέλημά του και γίνομαι πολύ.